της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και Μικών, κύριε Δωρόθε, επιτρέψατε μου, εκφράζοντας και τα αισθήματα του αγαπητού αδελφού, σεβασμιωτάτου Ιερισσού, κυρίου Θεοκλήτου, να καταθέσουμε τον σεβασμό προς το πρόσωπό σας, αλλά και τις πολλές ευχαριστίες, για την όλος ιδιαίτερος τιμητική πρόσκληση την οποία ελάβουμε να βρισκόμαστε κοντά σας, να επικαιροποιούμε πάλι και πολλάκις την αγάπη την οποία, με την οποία μας διδάσκεται αλλά και μας περιβάλλεται τόσο στην Ιερά Σύνοδο όσο και στις κατηδίαν συναναστροφές μας, αλλά και μας δίνεται τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον Ιερό Κλήρο αυτής της νήσου, με τους εντιμωτά τους άρχοντες, τους οποίους εσείς πριν προσφωνήσατε και παρέλκει εγώ να επαναλάβω, αλλά και με τον ευγενικών όντως λαών της Μικών, ο οποίος διακρίνεται, όπως και εσείς είπατε, αλλά και εμείς γνωρίζουμε, έστω και εκ του μακρόθεν, τα φυλάγια συναισθήματά μου. Αγαπητοί αδελφοί, έτσι όπως και καθώς ο εόρτιος και Σαββατιάτικος Εσπερινός μας εισαγάγει στην εορτή των εορτών και στην πανήγυρη του Πανηγύριου, που είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Γιατί κάθε Κυριακή είναι αφιερωμένη σε αυτό το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, που χωρίς την Ανάσταση του Χριστού, ματέα και καινή θα ήταν η πίστη και το κήρυγμά μας. Εδώ σε έναν από τους ιστορικότερους ναούς της νήσου και της χώρας Μικών, ελθόντες επί την Ιού Δύση, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών. Και όπως ο Σεπτός Ποιμενάρχης σας ανέφερε τις μνήμες και τις εορτές των Αγίων μας, αυτές είναι σπουδαίες και μεγαλόφωνες, θα μπορούσα έτσι να τις χαρακτηρίσω. Γιατί εορτάζουμε τον μεγαλύτερο άνδρα που γεννήθηκε από γυναίκα. Έτσι είπε και ομίλησε ο ίδιος ο Χριστός για τον Τίμιο Πρόδρομο. Και εορτάζουμε τη σύλληψή του. Μια σύλληψη και ένα γεγονός το οποίο μας διδάσκει. Που με λίγα λόγια θα σας πω εκείνη την πραγματικότητα. Όταν ο πατέρας του, ο Ζαχαρίας, ο ιερεύς, και η σύζυγός του Ελισάβετ, προβεβικότες στη ηλικία, δεν είχαν αποκτήσει τέκνο και παιδί και προσευχόντουσαν μη χάνοντας την ελπίδα του στον Θεό, όταν ήταν η εφημερία του Ζαχαρία και βρισκόταν μέσα εις τα Άγια των Αγίων για να προσφέρει θυμίαμα, ο Γαβριήλ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάστηκε ενώπιον του και του μετέφερε το μήνυμα ότι θα γεννήσει Υιόν και θα καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννης. Όμως εκείνος δεν εμπίστευσε και είπε, μα πώς πρόκειται να γίνει αυτό όταν εγώ και η σύζυγός μου έχουμε περάσει από την ηλικία του τεκνοποιήμου. Και παρέμεινε κοφός και άλαλος, σύμφωνα με την εντολή του Αρχαγγέλου, έως ότου όσα του είπε θα πραγματοποιηθούν. Και όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες και γεννήθηκε ο Ιωάννης και την 8η ημέρα μαζεύτηκαν οι άνθρωποι στο σπίτι τους, γιατί αυτό ήταν το έθος, την 8η ημέρα να δίνεται το όνομα του παιδιού, και το όνομα δεν ήταν άλλο από το όνομα του πατέρα. Επειδή εκείνος, όπως είπα, ήταν κοφός και άλαλος, απευθύνθηκα στην μητέρα του, περιμένοντας να ακούσουν από το στόμα της ότι Ζαχαρίας εστί το όνομά του. Εκείνη όμως είπε Ιωάννης εστί. Και μη θέλοντας να ακούσουν αυτή την προτροπή και το όνομα που έδινε η μητέρα Ελισάβετ, απευθύνθηκαν στον κοφό και άλλαλο πατέρα του και σε ένα πινακίδιο έγραψε Ιωάννης εστί το όνομα του παιδίου. Και από εκείνη την ώρα λύθηκαν τα δεσμά της αγωγής και της αφωνίας του, και αφού εδόξασε τον Θεό, τους ανέφερε όλα εκείνα τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία συνέβησαν στην ζωή του για τη γέννηση του μονάκριβού του Υιού, ο οποίος ετοίμασε δρόμον για να έλθει ο Χριστός εις τον κόσμο, αλλά και ονομάστηκε και η φωνή της αληθείας. Γιατί ο Ιωάννης μιλούσε
πάντοτε για την αλήθεια. Και μια ακόμη φωνή μέσα στο εορτολόγιο το σημερινό και αυριανό είναι και ο δικός σας Άγιος. Ο Άγιος Μανουήλ, ο οποίος γεννήθηκε εις την Κρήτη, αλλά όμως ήρθε εδώ στην Μύκονο και έζησε. Και όταν εγνώρισαν ποιος ήταν αυτός, τότε φεύγοντας από εδώ οδηγήθηκε νεομάρτιστα εκείνα χρόνια δύσκολα και πέτρινα της τουρκοκρατίας, οδηγήθηκε εις τον θάνατο. Να ακόμα μια φωνή της αληθείας, όπως του Ιωάννη, οι οποίοι μιλούσαν για τον ίδιο τον Θεό, επίστευαν σε εκείνον και με την ζωή τους μοσχοβολούσε η ζωή των ανθρώπων που είχαν δίπλα τους, αλλά και τους μιλούσαν για την αλήθεια που αλήθεια είναι ο ίδιος ο Χριστός και η αλήθεια, όπως το Ευαγγέλιο λέει, αδελφοί μου, ελευθερώνει πάντας ημάς. Έτσι λοιπόν, ένας νεομάρτυρας μέσα στους πολλούς, οι οποίοι εφάνισαν μέσα σε εκείνα, όπως είπα, τα δύσκολα χρόνια. Γιατί δεν επρόδωσαν την πίστη των και γιατί ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν ακόμα και την ζωή τους και για την πίστη του Χριστού, αλλά και για την ελευθερία της πατρίδας. Και μάλιστα εσείς εδώ έχετε και ένα άλλο τέκνο της νήσου να καυχάστε, την Μαντώ Μαυρογένους, που άκουσα πριν λίγο από τον δεσπότη σας να προσφωνεί έναν από τους πολιτιστικούς συλλόγους που φέρει το όνομά της. Και μάλιστα αυτή, η οποία πανφτωχή πέθανε γιατί έδωσε όλη της την περιουσία για την ελευθερία της πατρίδας μας. Βλέπετε, εμείς οι Έλληνες, όπου και αν βρισκόμαστε, είτε στις Κυκλάδες, είτε στη Μακεδονία, στην πολύπαθη Μακεδονία μας, αλλά και στην Θράκη μας, εκεί όπου υπηρετώ, όλοι είμαστε προσανατολισμένοι σε μία κατεύθυνση. Δεν έχει σημασία το που ζούμε, αλλά το ποιον δρόμο παίρνουμε. Και καλούμαστε, αδελφοί μου, και εμείς, σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να πάρουμε τον δρόμο του μαρτυρίου, τον δρόμο της αληθείας και να περπατήσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Όλοι μαζί, εμείς οι κληρικοί, αλλά και τα πνευματικά μας παιδιά, ο λαός του Θεού, που περιμένει από όλους μας και τους πολιτικούς μας που παρίστανται εδώ και τους κληρικούς μας να δείξουμε τον δρόμο, να σηκώσουμε και εμείς την αλήθεια ως λάβαρο και να οδηγηθεί ο λαός μας με τα δικά του χαρακτηριστικά που συγκροτούν τη δική του ιδιοπροσωπεία, να πορευτούμε προς την αλήθεια και να υπηρετήσουμε τον τόπο και την πίστη μας. Και μάλιστα, όπως πάλι προείπε ο Μητροπολίτης σας, εδώ μπορεί να έρχονται άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου, σε αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο τόπο. Όμως και μόνον τα καμπαναριά και μόνον οι καμπάνες που σημαίνουν για τις ακολουθίες και μόνο ότι οι καλοί σας κληρικοί με τον δεσπότη σας περπατούν ανάμεσα σε αυτό το πλήθος των ανθρώπων είναι μια μαρτυρία. Είναι μια μαρτυρία, αλλά είναι και ένα κήρυγμα σιωπηλό. Γιατί ξέρετε, αδελφοί μου, πάντοτε το κήρυγμα και σήμερα σε αυτά τα χρόνια που ζούμε, που τα λόγια έχουν περισσεύσει και δεν πείθουν τους ανθρώπους, αλλά πείθει μόνο η ζωή και η ιδιωτή. Αυτό το κήρυγμα είναι το πιο σπουδαίο. Κάποτε ένας γέροντας από ένα κελί μαζί με τον υποτακτικό του τον είπε, «Θα πάμε στην πόλη για να κηρύξουμε». Φύγαν από το κελί τους και το μοναστήρι τους, περιήλθανε την πόλη, πούλησαν το εργόχειρό τους για να αγοράσουν τα προστοζήν και έφυγαν για το μοναστήρι τους. Ο υποτακτικός, μη γνωρίζοντας την βαθιά εκείνη πίστη αλλά και σοφία του γέροντά του, τον ρώτησε, «Γέροντα, είπες ότι θα πάμε να κηρύξουμε, δεν άνοιξες το στόμα σου». «Παιδί μου», του είπε, «και μόνο ότι περπατήσαμε ανάμεσα στους ανθρώπους είναι ένα δυνατό κήρυγμα για όλους αυτούς». Έτσι ένα τέτοιο δυνατό κήρυγμα θέλω να πιστεύω και εξ όσων γνωρίζω είμαι βέβαιος ότι συντελείται και εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό και ευλογημένο τόπο. Μαζί όμως με τους Αγίους μας,
Ήρθαμε για να συμμετέχουμε και στον εγγενισμό του ιστορικού Μητροπολιτικού σας Ναού, που οι αρχές του ανάγονται το 17ο αιώνα. Σας είπε και σας εξήγησε ο ποιμενάρχης σας ότι τα εγγένεια του Ναού πραγματοποιούνται με μια επισημότητα και στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης τοποθετούνται λείψανα μαρτύρων, μόνο μαρτύρων της πίστεώς μας, για να είναι η Αγία Τράπεζα ο τάφος των μαρτύρων πάνω στον οποίο, στην οποία τελεσιουργούμε το μέγα εκείνο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, το οποίο τι κάνει, ζωοποιεί τον άνθρωπο και την πτήση, ανακαινίζει τον κόσμο ολόκληρο. Έτσι λοιπόν, όπως αύριο ο ναός αυτός θα καθαγιαστεί και θα καθιερωθεί, έτσι όπως λέγεται στην εκκλησιαστική ορολογία και γλώσσα, αυτός ο εγγενιασμός θα πρέπει να επεκταθεί και στην ζωή όλων ημών, στην ψυχή και στο σώμα μας. Και εγγενιάζονται οι ναοί μας, αδελφοί μου, γιατί από την ώρα που ο καθένας μας περνά το κατώφλι της οποιαδήποτε εκκλησίας, ο καθένας μας γίνεται, ανακαινίζεται και όντας ο καθένας μας ένας ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος, έτσι γιατί το σώμα μας είναι ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος που κατοικεί μέσα η ψυχή και η συνείδησή μας, καλούμαστε και εμείς να εγγενιάζουμε το σώμα μας και την ψυχή μας κάθε μέρα από τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας και τις άλλες ακολουθίες. Και θα γίνει όπως γίνεται ο κάθε εγγενιασμένος ναός. Γίνεται η καρδιά της ενορίας. Και όπως η καρδιά λειτουργεί και στέλνει αίμα σε όλο τα μέλη του σώματος, έτσι είναι και ο ναός μας που λειτουργεί και με την, αυτήν την δυναμική, την πνευματική και μυστική δύναμη αγιάζει τους πάντας, την πτήση, πολλό δε μάλλον και τους ανθρώπους. Και σε αυτό το ιστορικό γεγονός που εκλήθημε με τον Άγιο Ιησού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, αύριο όλοι μαζί θα γιορτάσουμε και θα πανηγυρίσουμε, αλλά και θα προτρέψουμε και ο καθένας τον εαυτό μας να γίνουμε ένας έμψυχος ναός του Θεού που θα κατοικεί ο Θεός μέσα μας και με τη δική του χάρη τα έργα μας, τα λόγια μας, τα βήματά μας, γενικά η ζωή μας θα μοσχοβολούν θυμίαμα, θα μοσχοβολούν Χριστό και ο καθένας από μας θα γίνεται μια ζωντανή παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, θέλω να πω και τούτους τους λόγους τελειώνοντας. Θα σας φανεί παράξενο που θα σας πω ότι η Μητρόπολη στην οποία η Εκκλησία δια της ψήφου των Αγίων Αρχιερέων κατεστάθην Μητροπολίτης, δηλαδή η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, έχει σχέσεις με τη Μύκονο. Και θα μου πείτε από πού τώρα η Θράκη και η Κομωτινή με τη Μύκονο. Η μητέρα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας, σαν παιδί, ευρίσκεται εκεί. Εκεί γεννήθηκε. Και μάλιστα τα δύσκολα χρόνια έφυγε για να γνωρίσει τον σύζυγό της εδώ και να στήσει το σπιτικό και να αναστήσει την οικογένειά της. Και όταν πριν δύο χρόνια, στις 14 Μαΐου, που γιορτάζουμε πανδήμως εκεί τα ελευθέρια της πόλης και της Θράκης και σε 1,5 χρόνο, το 2020, θα συμπληρωθούν 100 χρόνια από την ημέρα που προσαρτήθηκε η Θράκη στον Εθνικό Κορμό, αφού τον παρακάλεσα να έρθει, ήλθε και ομίλησε και μας είπε όλη αυτή την ιστορία που οι άνθρωποι εκεί της περιοχής εχάρισαν χαράν μεγάλη και εδόξασαν τον Θεό που άνθρωποι από εκεί έφυγαν αλλά όπου εστάθηκαν μαρτυρούν και αγαπούν την Θράκη και την περιοχή μας. Αν και εκείνη η περιοχή είναι πολύ όμορφη, έχει και εκείνη καλούς ανθρώπους και σας προσκαλώ να έρθετε να τους γνωρίσετε και να έχουμε μια επικοινωνία, αλλά οι ιδιαιτερότητες του τόπου εκείνου
χαρακτηρίζουν όχι μόνο την Θράκη, αλλά όλη την Ελλάδα. Και θέλω να σας πω εδώ, εσάς, κάτω, στις Κυκλάδες, ότι η βιωτή των ανθρώπων της Θράκης να συμβιώνουν με τους Έλληνες μουσουλμάνους, γιατί κάποιοι θέλουν να βαφτίζουν αυτούς τους ανθρώπους ότι είναι Τούρκοι. Όχι, δεν είναι Τούρκοι. Η συνθήκη της Λοζάνης λέει ότι στην Θράκη ζουν Έλληνες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Έτσι όπως ζούμε όμορφα και ειρηνικά, δίνουμε τη μαρτυρία σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα και η Θράκη είναι ένα πανεπιστήμιο στο οποίο πρέπει να έρθουν και να μαθητεύσουν όλοι από όλο τον κόσμο. Και αυτό οφείλεται στο ελληνικό φιλότιμο, στον τρόπο που εμείς οι Έλληνες ξέρουμε να ζούμε με όλους τους ανθρώπους, όχι ανεχόμενοι αλλήλεις, αλλά αγαπώντας ο ένας τον άλλον. Και αυτή την αγάπη την έχουμε από την εντολή που μας έδωσε ο Θεός, να αγαπούμε τον άλλον, όποιος και αν είναι αυτόν, όποιος και αν είναι αυτός, και να του προσφέρουμε ό,τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο σπιτικό μας. Αλλά και δικά σας παιδιά, εμείς και ο κύριος Δήμαρχος σπούδασε στην Κομοτηνή και έκανε φίλους, και μάλιστα του φέρνω και χαιρετισμούς από έναν νέο άνθρωπο πολιτευτή εκείνης της περιοχής, τον πρόεδρο του επιμελητηρίου μας, τον οποίον ήρθε και πάντρεψε κάποτε προηγούμενα ένα χρόνο περίπου στην Κομοτηνή, και τον συνδέουν εκεί δεσμοί και πνευματικοί αλλά και φιλικοί. Και να ξέρετε ότι όταν τα παιδιά σας τα στείλετε στο στρατό ή τα εγγόνια σας, να ξέρετε και έρθουν εκεί πέρα πάνω ή στο πανεπιστήμιο, να ξέρετε ότι θα περάσουν πολύ καλά και πολύ όμορφα. Και ο επίσκοπος εκεί, αν ζει και αν ζω, θα είναι ο δικός τους πατέρας και ο δικός τους αδελφός.